και πάμε να παρουσιάσουμε αυτό το μέρος που έχει σχέση με την αθλητική επικαιρότητα, μια εναλλακτική παρουσίαση, καθώς δίνουμε έτσι βήμα, εικόνα και ήχο σε γήπεδα ομάδων. Εκεί βρίσκεται ο Γιώργος Μιμίκος, ο καλός συνάδελφος, ο οποίος κάθε εβδομάδα κατά κάποιο τρόπο μας ταξιδεύει έτσι στα αποδυτήρια, στο γήπεδο, στις προπονήσεις ποδοσφαιρικών και όχι μόνο ομάδων. Πού βρίσκεσαι σήμερα, Γιώργο Μιμίκο? Καλησπέρα σας από τη Νέα Λυκαρνασσό. Και νομίζω πως λέμε Νέα Λυκαρνασσό. Από πού θα έβγαινες τώρα, από πού θα έβγαινες? Από τη Νέα Λυκαρνασσό θα έβγαινες. Θέλω να πω ότι όταν λέμε Αλικαρνασσός, πάει μαζί με το όνομα Ηρόδοτος. Σωστά. Νομίζω σωστά. Πως εννοείται. Αυτό είναι ταυτόσιμες έννοιες για την περιοχή, τουλάχιστον για τον αθλητισμό. Μάλιστα. Λοιπόν, τι μας παρουσιάζεις? Λοιπόν, Νίκο, έχω ένα συνονόματό σου δίπλα μου, τον coach Νίκο Κορμπανά, να ξεκινήσω με αυτόν. Και βεβαίως δύο αδέλφια που έχουν τη δική τους ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, που θα μιλήσουμε αμέσως μετά, και είναι και παιδιά του προαστίου της Αλικαρνασσού. Και αγαπημένο παλέμαχο ποδοσφαιριστή που έχει φορέσει τη φανέλα ιστορικών ομάδων, για να μην γίνω πιο συγκεκριμένος, ξέρεις Γιώργο. Εγώ θα τολμήσω να πω από τα καλά χρόνια του Παναθηναϊκού. Του Παναθηναϊκού. Μπράβο. Από τις πορείες στην Ευρώπη και τα μεγάλα επιτεύγματα του παρελθόντος, που νομίζω πως είναι λίγο μακρινά για την ιστορική αυτή ομάδα τώρα. Και βεβαίως είναι μια σημαντική παρουσία για τον Ηρόδοτο, ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου με τέτοια πείρα να βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας από τη νέα χρονιά. Μάλιστα, πάμε και Γιώργο. Να τον ευχαριστήσουμε που είναι μαζί μας και μας περίμενε. Νίκο Κουρμπανά, coach. Νίκο Κουρμπανά, καλώς ήρθες, να σε καλωσορίσουμε κι εμείς. Ο Ηρόδοτος είναι μια ιστορική ομάδα. Ήταν μια πολύ ισχυρή ομάδα στο ελληνικό ποδόσφαιρο και τα χρόνια που ήσουν ποδοσφαιριστής. Και σίγουρα όταν δέχτηκες την πρόταση να βρεθείς στον πάγκο αυτής της ομάδας, θα ένιωσες ότι έχεις μια μεγάλη ευθύνη να αναλάβεις. Κοιτάξτε, ήταν μια άκρως τιμητική πρόταση. Εγώ πάντα. Βλέπω άσχετα με την κατηγορία του που παίζει μια ομάδα, βλέπω τη δυναμική της ομάδας, αυτό που με ενδιαφέρει και το στόχο το οποίο έχει. Ο Ηρόδοτος είναι μια ομάδα η οποία έχει τη δική της δυναμική στην τοπική κοινωνία εδώ και γενικά στον ελληνικό χώρο. Έχει στόχο να κοιτάει προς τα ψηλά και με αυτή τη λογική ήταν λοιπόν μια πρόταση η οποία θα με ενδιέφερε και καταλήξαμε σε μια συμφωνία να προχωρήσουμε τη χρονιά αυτή μαζί. Έχοντας ως στόχο πρωταγωνιστικό, δεν μπορεί να έχει η ομάδα άλλο στόχο από αυτόν. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα. Υπάρχουν και άλλες ομάδες το εξίσου ικανές. Στον Όμιλο θα γίνει ένα άκρος ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Πιστεύω όμως ότι με προσπάθεια που θα γίνει, με την προσπάθεια που θα γίνει, θα έχουμε ένα τέλος το οποίο πιθανόν να είναι ευτυχές. Θα δούμε. Θα κάνουμε μεγάλη προσπάθεια και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Οπότε, και μιας και μιλάμε για Ηρόδοτο σε αυτή την κατηγορία, ο στόχος είναι ο πρωταθλητισμός και η πρωτιά? Δεν μπορούμε να πούμε κάτι διαφορετικό. Σας είπα ότι η ομάδα είναι καταδικασμένη να πρωταγωνιστεί. Τουλάχιστον στο πρωτάθλημα εδώ της Κρήτης. Είπαμε όμως ότι δεν θα πρέπει να παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι θα υπάρχουν το ίδιο καλές ομάδες και άλλες ανταγωνιστικές. Δεν θα είναι εύκολο. Πιθανότατα και ο Πλατανιάς. Δεν ξέρω, ο Πλατανιάς ξεκινάει τώρα, θα το δούμε. Αλλά το σίγουρο θα υπάρχουν ομάδες. Πιθανόν 2-3 ομάδες θα πάμε μέχρι τέλος. Ποια ομάδα θα επικρατήσει, θα είναι εκείνη η οποία θα έχει την καλύτερη λειτουργία, θα έχει καλύτερο αγωνιστικό επίπεδο, θα έχει οργανωτικό επίπεδο καλό όσο αφορά τη διοίκηση, τις πληρωμές, τη λειτουργία. Όλα αυτά θα παίξουν σημαντικό ρόλο, πιστεύω. Μάλιστα. Να πάμε τώρα και στους αδελφούς Κιλιάρα, που συμβαίνει κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Για πρώτη φορά στην καριέρα τους παίζουν μαζί στον Ηρόδοτο. Σε άλλες ομάδες έχουν αγωνιστεί μαζί και οι δύο έχουν πορεία στις μεγάλες κατηγορίες και στη Super League. Αλλά στον Ηρόδοτο παίζουν για πρώτη φορά συμπαίκτες. Γιάννη Κιλιάρα, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για σένα να βρίσκεσαι στον Ηρόδοτο μαζί με τον Δημήτρη. Βεβαίως είναι πολύ σημαντικό. Όπως είπατε κι εσείς, έχουμε ξαναβρεθεί συμπαίκτες, αλλά νομίζω ότι στην ομάδα που μεγαλώσαμε και στην περιοχή που γεννηθήκαμε, δεν είχε γίνει. Οπότε είναι ιδιαίτερα τιμητικό αυτό και νομίζω ότι χαιρόμαστε και οι δύο γι' αυτό. Mm-hmm. Δημήτρη Κιλιάρα, κάποια στιγμή είχαμε κάνει ένα θέμα στη Νέα Κρήτη στις αθλητικές ιστορίες για την οικογένεια Κιλιάρα. Ο μπαμπάς Τάσος έγραψε ιστορία στον Ηρόδοτο. Εσείς τώρα εδώ μαζί στον Ηρόδοτο, νομίζω πως το συνέστημα είναι πολύ ιδιαίτερο να βρίσκεστε στον Ηρόδοτο και να θέλετε να πάρετε και ένα πρωτάθλημα στον Ηρόδοτο μαζί. Σίγουρα είναι κάτι πολύ ωραίο.
Εμείς αγαπάμε, μεγαλώσαμε εδώ, αγαπάμε πάρα πολύ την ομάδα και η οικογένειά μου γενικά, ο πατέρας, ο παππούς, όλοι, οπότε είναι κάτι πολύ ωραίο και νομίζω ότι θα είναι μια πολύ ωραία χρονιά γενικά. Το γεγονός ότι βρίσκεσαι μαζί με τον Γιάννη εδώ, σε κάνει να αισθάνεσαι και εσένα σίγουρα διαφορετικά. Μου αρέσει πάρα πολύ, εντάξει, μαζί μεγαλώσαμε, μαζί παίζαμε μπάλα, έχουμε ξαναπαίξει στον Εργοτόλη και στην Παναχαϊκή. Τώρα εδώ είναι ιδιαίτερο εδώ πέρα, εντάξει, δεν είναι το ίδιο. Θα μας αρέσει πάρα πολύ που βρισκόμαστε στον ίδιο χώρο. Έχεις μεγάλη εμπειρία και με όσους ανθρώπους έχουν μιλήσει, μας λένε για έναν ηρώτο πολύ δυνατό φέτος. Θα δούμε στο γήπεδο κάτι πολύ όμορφο. Ναι, σίγουρα ο ηρώτος θα είναι πάρα πολύ δυνατός. Όπως είπε και ο coach, όμως δεν πρέπει να επαναβαβόμαστε. Δεν παίζουν ούτε τα ονόματα μπάλα, ούτε φανέλα. Θέλει μάχη κάθε μέρα. Όμως πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο και θα το παλέψουμε μέχρι το τέλος με ό,τι μπορούμε. Γιάννη, υπάρχουν κάποιες ομάδες που θεωρείς ότι θα ξεχωρίσουν και θα πρέπει να τις προσέξετε ακόμα περισσότερο? Σίγουρα θα υπάρξουν ομάδες που θα είναι στο ίδιο επίπεδο με εμάς, όπως είπε και ο coach. Υπάρχουν ομάδες στην κατηγορία που θα πρωταγωνιστήσουν μαζί με εμάς, πιστεύω. Το θέμα είναι όλο αυτό που είπε και ο coach, ότι όποια ομάδα αντέξει την πίεση, όποια ομάδα είναι αντέξει να είναι καλά οργανωτικά και οικονομικά, αλλά και γενικά με τους αγώνες, νομίζω ότι υπάρχουν κάποιες ομάδες. Δεν θέλω να ονοματίσω κάποιες, γιατί δεν θέλω και να δικήσω κάποιες άλλες. Εμείς κοιτάμε τη δικιά μας ομάδα και θα προχωράμε παιχνίδι με το παιχνίδι για να παίρνουμε τους τρεις πόντους. Coach, εσύ έχεις ζήσει τις εποχές που τα γήπεδα στην Ελλάδα γέμιζαν. Παιχνίδια και με τον Παναθηναϊκό, και έχεις δει γήπεδα να γεμίζουν ακόμα και σε παιχνίδι που δεν ήταν ντέρμπι. Πόσο αρνητικό είναι το γεγονός ότι δεν έχουμε στις κερκίδες κόσμο? Και μιλάμε τώρα για παράδειγμα για έναν Ηρόδοτο που πάντα δύναμή του ήταν ο κόσμος του. Κοιτάξτε, το θέμα του κόσμου τώρα συμβαίνει σε όλες τις ομάδες και τώρα γίνεται ακόμα πιο τραγικό με τον κορονοϊό. Τώρα είναι πιο τραγικό το θέμα. Τώρα, γιατί ο κόσμος, πιστεύω ότι η τεχνολογία έπαιξε σημαντικό ρόλο στο γεγονός ότι ο κόσμος δεν πηγαίνει στο γήπεδο. Δεν νομίζω ότι το ποδόσφαιρο τώρα είναι καλύτερο από ό,τι παλιά. Έχει γίνει πιο γρήγορο, πιο ενδιαφέρον. Υπάρχουν καθυστερήσεις, υπάρχουν πολλά πράγματα. Πιστεύω ότι ο καθρέφτης του ελληνικού ποδοσφαίρου, η εθνική ομάδα αυτή τη στιγμή δεν είναι σε καλή κατάσταση, που παίζει σημαντικό ρόλο. Μεγάλες ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός, πιθανόν και η ΑΕΚ, ακόμα δεν έχουν βρει ρυθμούς. Αλλά θα πάμε στο τοπικό επίπεδο. Νομίζω ότι και στο δικό μας το πρωτάθλημα φέτος θα είναι ένα άκρως ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, και αν κάποια στιγμή δοθεί ευκαιρία να έχουν κόσμο τα γήπεδα, πιστεύω ότι θα είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο στο γήπεδο θα έρθει ο κόσμος. Θα είναι τέτοια η φτιάξη του φετινού πρωταθλήματος εδώ στην Κρήτη, με κριτικό στοιχείο που θα έρθει. Αρκεί να μην έχουμε προβλήματα με τον κορονοϊό. Και ειδικά εμείς εδώ στην Αλικαρνασσό και στον Ηρώδοτο, πιστεύουμε ότι αν δοθεί ευκαιρία στον κόσμο να έρθει στο γήπεδο, πιστεύω θα μας στηρίξει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και το έχουμε και ανάγκη, ξέρεις. Είναι άσχημο τώρα να μην υπάρχει κόσμο στο γήπεδο. Είναι πάρα πολύ άσχημο. Δηλαδή δεν μπορεί να βρει ρυθμό και σαν ομάδα και σαν ψυχολογία. Μάλιστα. Και δεν είναι μόνο για μας, είναι για όλες μας. Πιστεύω ότι αυτό πρέπει να το δούμε. Νομίζω πως ο coach ο Νίκος Κουμπανάς μας είπε και για τις ελληνικές ομάδες και για την εθνική από μόνο του κάποια πράγματα, και είναι σημαντικό αυτό. Το πήρες πάνω σου. Βέβαια, το πήρες πάνω σου. Ναι, ολοκλήρωσε. Και βέβαια, Νίκο, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, αν θέλει ο coach, από τα χρόνια που έχει παίξει ποδόσφαιρο, έτσι για κλείσιμο, ήθελα να το ρωτήσω ποια ποδοσφαιρική προσωπικότητα που έχει βρεθεί δίπλα του μέσα στο γήπεδο τον είχε εντυπωσιάσει περισσότερο. Είτε Έλληνας είτε ξένος. Εντάξει, συμπαίχτης. Είσαι συμπαίχτης ο Ζάετς, ο Ρότσα, ο Βαζέχα. Είναι πολλά ονόματα. Τώρα θα δικήσω κάποιο παιδί, ο Σαραβάκος, ο Δημήτρης. Τώρα θα πω και άλλα παιδιά. Δεν είναι. Υπήρχαν ποδοσφαιριστές οι οποίοι. Από τους αντιπάλους υπήρχαν πολλοί. Τώρα τι να πω, ο Τρόπουλος, ο Αναστόπουλος, ο Προτάσοφ, ο Δημητριάδης. Τώρα θα ξεχάσω παιδιά που. Ο Χατζηπαναγής. Γιώργο. Νομίζω πως ήταν ωραίο το κλείσιμο αυτό. Σου είπε πρώτα τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού και επέμεινες για να σου πει και τη ΑΕΚ. Σου είπε το Δημητριάδη. Λοιπόν, άκου τι θα κάνουμε τώρα. Εγώ του είπα Χατζηπαναγής.
Εγώ Γιώργο, το Γιώργο, Παναγίες. Θα κάνουμε αυτό το καθιερωμένο μόλις κλείνουμε μια ποδοσφαιρική σύνδεση με σένα σε γήπεδο ομάδας. Σου δίνω, θα φωνάξω τη Μαρία την Αντωνογιαννάκη να κλείσουμε λίγο τη σύνδεση. Γιώργο, σου δίνω 2-3 λεπτά. Θα βρεις τερματοφύλακα, ο οποίος δεν θα είναι στημένος. Έχω βρει. Βέβαια, σε 2 λεπτά επιστρέφουμε για να δούμε το πέναλτι. Θα το βάλεις αυτή τη φορά. Για να δούμε, λοιπόν. Κόβουμε τη σύνδεση. Πάμε στη Μαρία. Μαρία Αντωνογιαννάκη, τι περιμένουμε αύριο στην Νέα Κρήτη? Λοιπόν, όπως και κάθε μέρα, έτσι και αύριο, βέβαια, η Νέα Κρήτη θα είναι πλούσια σε γεγονότα και σε δισιογραφία. Θα υπάρχει ένα εκτενέστατο ρεπορτάζ αναφορικά με την εικόνα της τοπικής αγοράς μετά από το τοπικό μερικό lockdown που είχαμε, με δηλώσεις από επαγγελματίες για όλες τις επιπτώσεις που έχει επιφέρει στην οικονομία το lockdown και ο κορονοϊός. Επίσης, θα δούμε όλα τα νεότερα από την εξέλιξη της υγείας του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ειρηναίου. Επίσης, θα έχουμε έναν απολογισμό της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών της Αμερικής Μάικ Πομπέου και πολλά άλλα θέματα σημαντικά, τις δίκες που είχαμε σήμερα και πλούσια αθλητική επικαιρότητα βεβαίως. Μάλιστα, τέλεια. Λοιπόν, Μαρία, να σε ευχαριστήσω πολύ, να φωνάξω και την Γιώτα την Αρχοντάκη μέσα, να δώσουμε έτσι λίγο ενέργεια στο Γιώργο του Μιμίκο στο κρίσιμο πέναλτι. Ναι, αλλά από εδώ. Από εκεί, σωστά, τα επιτρέπει όλο ο σκηνοθέτης. Πάμε σύνδεση με Γιώργο Μιμίκο για να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Κλείνουμε, Δημητρία, έτσι δεν είναι, με το πέναλτι του Γιώργου. Ωραία, ο τερματοφύλακας είναι ο Χιλιάρας. Ο Γιώργος είναι έτοιμος για το πέναλτι. Γιώργο, προσεκτικός, δυνατά. Για να δούμε τον Γιώργο. Το έχουμε. Πάμε. Μέσα, μπράβο, Γιώργος Αλάνθαστος. Γιώργο, μπράβο. Λοιπόν... Έχεις ταλέντο, Γιώργο, έχεις ταλέντο να το κοιτάξεις. 2-2 έχεις. Προλαβαίνεις, Γιώργο, προλαβαίνεις. Προλαβαίνεις, είσαι και μικρός ηλικία. Αν θέλει, κανασέ 2-2, ε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, Γιώργο Μιμίκο, ευχαριστώ και τις συνεργάτηδες και όλα τα παιδιά για τη σημερινή εκπομπή. Μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Πολλές οι συνδέσεις, πολλά τα θέματα, αλλά είμαστε εδώ για να δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Δίνουμε σκητάλη στην Κατερίνα Σαλαπάτα, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Κρήτη TV. Να κλείσουμε με Γιώργο Μιμίκο με τη μουσική. Α, κάτι άλλο. Δεν έχει σχέση με το ποδόσφαιρο μου, αλλά δεν πειράζει. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Γεια. Yeah.